πρασόπιτα στα φουνά. Ομολογώ, πω κατευθείαν όλοι λέτε. Παιδιά, προσέξτε τώρα εδώ πρασόπιτα. Λοιπόν, για να δούμε που είναι το χουριό. Στη φουρνά. Στη φουρνά Ευρυτανίας. Ευρυτανίας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εκεί προσγειωνόμαστε αυτό το ιστορικό κεφαλοχώρι στην δυτική πλευρά του νομού Ευρυτανίας. Εκεί λοιπόν η φίλη μας η Αμαλία θα μας δείξει πώς θα φτιάχνουμε αυτή την παραδοσιακή συνταγή. Πρόσεξε, ρε, γιατί πρέπει να το κάνεις και εσύ σε επόμενη εκπομπή. Σιγά μην κάτσω να κάνω εγώ πρασόπιτα. Δεν είσαι με τα καλά. 12 φύλλα, δεν μπορείς να ανοίξεις. 12 φύλλα. Δεν ανοίγω ένα, όχι να ανοίξω 12. Γιατί 12 θέλει. Θέλει 12, παιδιά. Τώρα, γιατί θέλει 12 φύλλα μια πρασόπιτα και τι ακριβώς είναι το μυστικό που κρύβεται σε αυτή τη συνταγή, μόνο η Αμαλία Παπά ξέρει. Και σε πολύ λίγο θα ξέρουμε κι εμείς. Για πάμε να τη δοκιμάσουμε. Φουρνά Ευρυτανίας και είμαστε δίπλα με την κυρία Αμαλία για να φτιάξουμε μια παραδοσιακή πρασόπιτα. Πρασόπιτα. Ωραία. Ζύμωσαμε το ζυμάρ, τα άφησαμε λίγο και ξεκουράσκε. Και τώρα θα αρχίσουμε να βλάσουμε. Βάζουμε αλευρά. Το ζυμαράκι το έχεις φτιάξει, νερό, αλευράκι. Λίγο λαδάκι και λίγο ξύδι μέσα. Και αλατάκι. Λένε ότι όποιος ξέρει να δουλεύει με τα αλεύρι δεν θα πεινάσει ποτέ. Ναι, όχι, τα έχω βαρεθεί. Γιατί με φουρνάσαι. Φουρνάσα. 55 χρόνια. Πόσα? 55. Πόσα φύλλα θα έχει αυτή η πίτα? 12 φύλλα. Πολλά δεν είναι? Όχι, έτσι φτιάχνουμε εμείς. Είναι πολλά φύλλα. Το τελευταίο είναι λίγο μεγαλύτερο. Ναι, για να πάει γύρω στο ταψί. Που θέλουμε έτσι. Εδώ μέσα, στη γέμιση τι έχεις? Μόνο πράσο? Πράσο τώρα. Είχαμε τα καχανά. Και τώρα θα βάλουμε το τυρί και τα βράδια. Τώρα το τυράκι. Φέτα. Και τώρα να την κόψουμε. Ωραία, πήγα να την κόψουμε και όλες. Αυτή θα μπει στο φούρνο για πόση ώρα, για μία ώρα? Για μία ώρα. Εγώ στη δικιά μου την κουζίνα το βάλω σε 220.